χθες. Τις λεπτομέρειες για τα αιωλικά πάρκα που σχεδιάζονται στη Δεσφίνα τις έχει ο Δήμαρχος Δελφών, ο Θανάσης Παναγιωτόπουλος. Καλησπέρα, Δημαρχέ. Καλησπέρα σας. Διαβάζω εδώ για τη μεγάλη επένδυση αιωλικής ενέργειας στη Δεσφίνα. Ναι, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αιωλικά πάρκα της χώρας. Τι ακριβώς υπογράψατε χθες με την εταιρεία Vector, που αν δεν κάνω λάθος έχει σχέση και με την τεράστια Energon, έτσι? Ναι, ναι, είναι ο κύριος μέτοχος της, είναι η Energon, ο ενεργειακός κολοσσός της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας. Είναι ο κύριος μέτοχος και χθες υπογράψαμε τη συμφωνία παράταση της μίσθωσης. Υπήρξε μια αρχική συμφωνία πενταετής από το 2010 μέχρι σήμερα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και ειδικά τον τελευταίο καιρό βρεθήκαμε σε διαπραγματεύσεις με την εταιρεία για να ξεπεράσουμε νομικές και τεχνικές σημαντικές λεπτομέρειες και τις ζητήματα που είχαν ανακύψει. Φτάσαμε σε μια κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Χθες το βράδυ, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογράψαμε και το συμβόλαιο παράταση της μίσθωσης για μια 20ετία και πλέον ο επενδυτής, ο Δεύου Λοταχός, για την υλοποίηση της επένδυσης. Μιλάμε για 3 αιωλικά πάρκα. Είναι 3 αιωλικά πάρκα σε 2 τομείς μεγάλους της κλιματικής περιφέρειας της Δεσφίνας. Η συνολική ισχύ θα φτάσει περίπου τα 100 ΜΒ. Για πόσες ανεμογεννήτριες δηλαδή? Θα είναι περίπου 45 έως 50 ανεμογεννήτριες. Μεγάλη μεγέθους βέβαια, των 85-90 μέτρων. Ναι. Αν φανταστείτε αυτή τη στιγμή η εγκατεστημένη ισχύ σε όλη τη χώρα σε αιωλική ενέργεια είναι περίπου 2.000 ΜΒ, φαντάζεστε ότι τα 100 ΜΒ που προσθέτει ένα μονοπάρκο, στην ουσία ένα πάρκο, είναι 3 πάρκα τέλος πάντων σε 2 εκτάσεις της Δεσφίνας, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη εγκατάσταση. Πολύ μεγάλη εγκατάσταση πραγματικά. Από αυτά τώρα τι περιμένουμε να πάρουμε, εκτός από το να δώσουμε ρεύμα με έναν, με ίσως τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τον πιο οικολογικό τρόπο, τι περιμένουμε να πάρουμε? Η επένδυση ήταν εξαιρετικά συμφέρουσα για το Δήμο Δελφών. Ο Δήμος Δελφών συμμετέχει με πολλούς τρόπους στα ωφέλη αυτής της επένδυσης. Γι' αυτό είναι και μια παλιά προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τον πρώην Δήμο Δεσφίνας όταν ακόμα ήταν καποδιστριακός. Συνεχίστηκε και από τον καλλικρατικό Δήμο Δελφών και σήμερα είμαστε στην τελική ευθεία. Τα ωφέλη μας θα είναι τα εξής. Πρώτον είναι το γνωστό 3%, το τέλος πάνω στα καθάριστα έσοδα, στον τζίρο της εταιρείας, που είναι σημαντικά και μοιράζονται κατά προτεραιότητα στους κατοίκους της κοινότητας της Δεσφίνας, οι οποίοι και οι ίδιοι έχουν μια μείωση στην ηλεκτρική τους ενέργεια. Διατηρεί δηλαδή η συγκεκριμένη επένδυση την ανταποδοτικότητά της, έτσι? Βέβαια. Εδώ βέβαια κάνω μια παρένθεση και αυτό είναι καλό να ληφθεί σύντομα. Εμείς έχουμε κάνει πολλές ενέργειες πάνω στο ζήτημα το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο τρόπος να αποδίδονται στους κατοίκους των κοινοτήτων που έχουν εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες η επιστροφή στους οικιακούς καταναλωτές του ρεύματος. Ναι. Πρέπει αυτό να ξεπεράσει. Έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στα Υπουργεία, τα αρμόδια και στο αντίστοιχο οργανισμό, το ΛΑΓΙΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει εφικτό. Ελπίζουμε στο 2016 να λυθεί αυτό το πρόβλημα, ώστε να έχουν μείωση στα τιμολόγια τους οι καταναλωτές της κοινότητας. Πάντως πιστεύω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η επένδυση, ειδικά για τη Δεσφίνα, αυτό θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί. Επιπλέον, το τέλος αυτό μοιράζεται σε έργα ανταποδοτικά κατά προτίμηση για την κοινότητα, αλλά και ευρύτερα για το Δήμο. Επιμερίζεται το ποσό μεταξύ του συνόλου του Δήμου και κυρίως όμως πηγαίνει προς την τοπική κοινότητα. Επιπλέον, ο Δήμος εισπράττει μισθώματα από τις εκτάσεις αυτές, σημαντικά μισθώματα, τα οποία δίνουμε στη Vector Αιωλική. Και επιπλέον είναι και μέτοχος της εταιρείας, έχει και μετοχές της εταιρείας. Που σημαίνει ότι με πολλούς τρόπους θα έχει ωφέλη από αυτή την σημαντική επένδυση. Εσείς ως σχέδιο, ως αναπτυξιακό σχέδιο που θέτεται σε εφαρμογή ένα τόσο μεγάλο project, πότε περιμένετε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, πότε θα εγκατασταθούν τα πάρκα? Κοιτάξτε, η εκτίμηση που έχω αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Θα εγκατασταθούν πολύ σύντομα, μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, τα τελικά ιστή που θα κάνουν ανεμομετρήσεις. Αυτό θα χρειαστεί μια περίοδο περίπου ενός έτους. Αμέσως μετά θα εξασφαλιστεί η άδεια εγκατάστασης, που σημαίνει ότι χοντρικά στα τέλη του 2017 θα αρχίσει να υλοποιείται η επένδυση. Πιστεύω ότι το 2018 θα είναι η χρονιά που θα δούμε στημένες ανεμογεννήτριες. Ό,τι και να είναι, ένας Δήμος πρέπει να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα, ίσως και το 2019 να φτάσει αυτό, διότι είναι μια επένδυση που έχει βάθος τουλάχιστον 20 χρόνια
με πολύ μεγάλο. Προφανώς, και είναι τόσο φιλική ουσιαστικά προς το περιβάλλον που αξίζει και ο κόπος να περιμένεις λίγο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο σχέδιο. Ναι, αλλά όλα αυτά γίνονται λίγες μέρες πριν την πρωτοχρονιά. Θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες σας για τους τουρίστες που θα προσεγγίσουν το Δήμο Δελφών κατά τη διάρκεια των εορτών. Πρέπει να ακούσουμε καλά νέα και από εσάς. Ωραία ευκαιρία αυτή που μου δίνετε, βεβαίως, με χαρά. Έτσι κι αλλιώς θέλω να ευχηθώ σε εσάς προσωπικά, στους συνεργάτες σας στο σταθμό, που τόσες φορές μας φιλοξενείτε και να σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραίες σας εκπομπές. Θεωρήστε δεδομένη αυτή τη συνεργασία. Έχουμε υποχρέωση να προβάλλουμε όλα αυτά τα οποία και εσείς οι άρχοντες της αυτοδιοίκησης σχεδιάζετε για το καλό των πολιτών, άλλωστε γίνονται όλα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Δημόσια θέλω να σας επενέσω, το έχω ξανακάνει και το πιστεύω. Και επίσης να ευχηθώ στους τηλεθεατές σας και σε όλους όσους με κάποιο τρόπο παρακολουθούν τις εκπομπές σας, είτε από το διαδίκτυο είτε από το ραδιόφωνο. Να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά στους δημότες του Δήμου Δελφών, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας στη στερεά Ελλάδα, με τους οποίους έχουμε πολύ στενή σχέση, να έχουμε μια καλή χρονιά το 2016. Τώρα για το Δήμο Δελφών να πω ότι πάμε καλά αυτή τη στιγμή από τουριστική κίνηση. Είχαμε πάρα πολύ κίνηση τις τελευταίες μέρες, όπως και όλη η περιοχή από ό,τι έχω αντιληφθεί έτσι συζητώντας και με άλλους συναδέλφους. Αυτό είναι καλό. Ήμασταν καθαροί, δεν είχαμε προβλήματα καθαριότητας. Πιστεύω ότι και την κακοκαιρία που έρχεται είμαστε εντελώς έτοιμοι για να την αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι η εκτίμησή μας. Έχουμε προετοιμαστεί και εμείς και η περιφέρεια σε καλή συνεργασία. Νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή πανέτοιμοι να δεχτούμε και να φιλοξενήσουμε όπως πάντα ωραία και έτσι με. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Με αυτόν τον τρόπο όλους τους επισκέπτες που θέλουν να επισκεφθούν την περιοχή μας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Σας ευχόμαστε χρόνια με υγεία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Δημαρχέ. Και από την περιοχή του Δήμου Δελφών